ο κύριος Χαρδαλιάς δεν ενημέρωσε καθόλου όσες επισκέψεις και αν έκανε σε όλα τα νησιά, ειδικά του Βορείου Αιγαίου που εγώ γνωρίζω, δεν έκανε καμία ενημέρωση ότι πρόκειται να έρθει, πρόκειται να συζητήσει. Μόνος του και κλεισμένου των θυρών έκανε την επίσκεψη, διόρισε μια επιτροπή σχετικά με αυτούς, με αυτά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζουν τα αεροδρόμια, δηλαδή για την τυχόν έλευση των τσάρτερ τα οποία έρχονται από το εξωτερικό. Όμως εδώ θέλω να καταγγείλω δηλαδή το θέμα ότι δεν είναι μόνο τα αεροδρόμια, εδώ έχουμε τα νησιά τα οποία είναι απέναντι από τα παράλια της Τουρκίας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα συμπεριφερθούμε, τι θα κάνουμε. Δυστυχώς το θέμα αυτό δεν το πιάσε καθόλου, με αποτέλεσμα να πέφτει όλο το βάρος πάνω μας. Και τι θέλω να πω, αυτό το οποίο λέτε ότι είπε τα σύνορα μένουν κλειστά, αφορά πράγματι τους τουρίστες, δηλαδή το τουριστικό τμήμα. Όσον αφορά το εμπόριο όμως, το εμπόριο είναι διεθνές εμπόριο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, πράγμα που σημαίνει ότι επιτρέπεται να έρχεται το εμπόριο από την Τουρκία και με τους οδηγούς. Εμείς εδώ είμαστε οι οποίοι απαγορεύουμε αυτή την διέλευση, διότι θεωρούμε ότι είναι άλλο ο Εύρος, ο οποίος είναι ανοιχτός με την έννοια ότι τα φορτηγά μπορούν να περάσουν και με τον οδηγό, και άλλο εδώ που θα έρθουν τα φορτηγά, θα μείνουν οι οδηγοί 7 ώρες στο λιμάνι και μετά θα μπουν στο πλοίο της γραμμής για να πάνε στον Πειραιά και να διοχετεύσουν τα εμπορεύματα σε όλη την Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι το πλοίο της γραμμής, είναι μια δομή, να την πω εγώ έτσι, η οποία είναι ανοιχτή. Πράγμα που σημαίνει ότι οι πολίτες ταξιδεύουν ελεύθερα υπό κάποιες προϋποθέσεις. Εδώ λοιπόν είναι που τους σταματάμε και λέμε κοιτάξτε, δεν μπορεί να έρχεται ο οδηγός της Νταλίκας να μπαίνει μέσα στο πλοίο και να πηγαίνει στην Αθήνα. Αυτή είναι η διαφορά και δεν έχει αλλάξει βασικά τίποτα ως προς το ότι ο τουρίστας, τα σύνορα δηλαδή, δεν έχουν ανοίξει μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδος και Αγγλίας. Τα άλλα όλα είναι ανοιχτά. Αυτή η Επιτροπή Παρακολούθησης του COVID-19, γενικότερα σε τι κατάσταση βρίσκεται, συνεδριάζει, έχει κάποιο νόημα? Κοιτάξτε, στην αρχή όπως γνωρίζετε είχαμε κάνει πάρα πολλές συσκέψεις και με το νοσοκομείο και με όλους τους φορείς. Αυτή τη στιγμή το να έρχεται ο κάθε ένας, ο κύριος Χαρδαλιάς εμπροκειμένου, και να ορίζει μια δική του επιτροπή, το Υπουργείο Ναυτιλίας να κάνει άλλη επιτροπή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα έρθουμε ποτέ σε μια καλή συμφωνία. Εμείς προσπαθούμε και ακολουθούμε τις γραμμές του ΕΟΔΗ και εύχομαι ότι προς το παρόν τουλάχιστον είμαστε σε καλή μοίρα και εύχομαι να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον. Και να πω και κάτι άλλο, το εμπόριο θα συνεχίσει να παραμείνει κλειστό? Κοιτάξτε, το εμπόριο θα παραμείνει κλειστό. Είχαμε κάνει κάποιες προτάσεις προς την Τουρκία, αν θέλει να φέρνει τα φορτηγά, αλλά από εδώ να τα παραλαμβάνουν ήδη εγκατεστημένοι, είτε Τούρκοι είτε Έλληνες, να τα πηγαίνουν στην Αθήνα. Δεν το δέχτηκαν και παραμένει έτσι κλειστό έως ότου αποφασίσει είτε το Υπουργείο είτε κάποιος άλλος φορέας, ο ΕΟΔΗ, να μας υποδείξει τι πρέπει να κάνουμε. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι μπορεί να δείτε την παντόφλα τη λεγόμενη, η οποία έρχεται από την Τουρκία. Την Παρασκευή θα έχει ένα δρομολόγιο, αλλά μόνο με εμπορεύματα, ούτε φορτηγά μέσα, τα οποία θα τα ξεφορτώσουν εδώ άνθρωποι δικοί μας, θα μείνουν στο λιμάνι και από εκεί θα τα παραλάβουν άλλοι. Από το πλοίο δεν θα βγει κανένας και έτσι είμαστε κατοχυρωμένοι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για να συμβεί κάτι το οποίο δεν προβλέπουμε.